αναβίωση του δρόμου είναι τον μωμόγερο. Φίλες και φίλοι, καλή χρονιά σε όλους. Ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του Δήμου Εορδαίας και κλείνουμε την πετυχημένη φετινή σεζόν της Νυφάδας με την αναβίωση του δρόμενου των Μωμόγερων. Ένα δρόμενο το οποίο είναι ταγμένο στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO και έχουμε τη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στο Δήμο μας τρία σωματεία τα οποία το αναβιώνουν, καθώς και άλλοι σύλλογοι στα χωριά μας, όπως και στην πόλη εδώ στην Τολεμαϊδά. Φέτος, ο Ολυμπιακός Πολιτιστικός Σύλλογος των Κομνηνών, είχαμε την τιμή να παρουσιάσει το δρόμενο των Μωμόγερων στην πόλη της Πτολεμαΐδος. Αντικειμενικοί λόγοι δεν επέτρεψαν τους άλλους δύο συλλόγους. Ευελπιστούμε όμως ότι του χρόνου, έτος είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε, ακόμα πιο οργανωμένα, ακόμα πιο δυνατά, να συμμετέχουν όλα τα σωματεία και να αναδείξουμε αυτό το δρόμενο στην περιοχή μας. Θα ήθελα να καλέσω τον Δήμαρχο Εορδαίας, τον κύριο Παναγιώτη Πλακεντά, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλημέρα, καλή χρονιά σε όλους. Όλα τα είπε ο κύριος Σαβαΐδης νωρίτερα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Παμποντιακή Ομοσπονδία, το ΣΠΟΣ Δυτικής Μακεδονίας, τους πολιτιστικούς συλλόγους των ποντίων της Τολεμαΐδας, των Κομνηνών, της Ασβεστόπετρας, του Καριοχωρίου, που είτε μεμονωμένα είτε συνολικά αναβιώνουν αυτό το σημαντικό δρόμενο για τον τόπο μας, για τα ήθη και τα έθιμά μας. Εύχομαι του χρόνου όλοι μαζί ακόμη πιο δυνατοί, ακόμη πιο καλοί. Κλείνουμε τις φετινές εκδηλώσεις της Νυφάδας και ευχαριστώ πολύ όλους σας με την ευκαιρία που μου δίνετε για τη συμμετοχή όλων των φορέων, όλων των συλλόγων στις εκδηλώσεις αυτές και κυρίως την κάθε μια και τον καθένα από εσάς ξεχωριστά για τη συμμετοχή τους. Να πω ότι επίσης μαζί μας είναι και η Αντιπεριφερειάρχης η κυρία Δαδαμόγια για τις προσφωνήσεις. Ευχαριστώ πολύ και τους βουλευτές και την κυρία Αντιπεριφερειάρχη και όλους τους εκπροσώπους των συλλόγων και των φορέων, τους συναδέλφους μου στο Δημοτικό Συμβούλιο που είστε σήμερα εδώ. Καλή διασκέδαση, πάντα τέτοια, ίαν και ευλογίαν. Ως ΠΟΣ Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που κλείνουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις Νυφάδας του Δήμου Εορδαίας. Θέλω να ευχαριστήσουμε από καρδιάς εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου το Δήμαρχο Εορδαίας κύριο Παναγιώτη Πλακεντά που στέκεται αρρωγός στις προσπάθειες των πολιτιστικών φορέων. Θα χαρούμε ακόμα περισσότερο αν συνεχίσουν αυτές οι δράσεις και οι δραστηριότητες και θα μεταφέρουμε το μήνυμα στα πρωτοβάθμια σωματεία όπου ανήκουμε. Θέλω να ευχαριστήσουμε επίσης τον Πολιτιστικό Ποντιακό Σύλλογο Κομνηνών για την εξαίρετη παρουσία του δρόμενου των Μωμόγερων, καθώς επίσης και όλους όσους συμμετείχαν στη διοργάνωση αυτή. Σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά φωτισμένη με υγεία και ευτυχία σε όλους και όλες. Ο Ποντιακός Σύλλογος του Τολεμαΐδας πραγματικά νιώθει ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που φέτος, δύο χρόνια μετά την πανδημία, ήμασταν εδώ, ξεκινώντας από την αρχή με τις εορταστικές εκδηλώσεις
και αναβιώνοντας ένα δρόμενο που νομίζω ότι φωτίζει την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Το δρόμενο με τα κοτσαμάνια και τους μωμόγερους φωτίζει πράγματι την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού, φωτίζει τον τόπο μας και φωτίζει την περιοχή μας. Δεν μπορεί παρά ενταγμένο στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά τρία δημοτικά διαμερίσματα του τόπου μας, η Ασβεστόπετρα, τα Κομνηνά και το Καριοχώρι, μαζί με την πόλη της Πτολεμαϊδας, τον Ποντιακό Σύλλογο Πτολεμαϊδας και όλους εμάς, να μπορέσουμε πραγματικά αυτό το δρόμενο να το κάνουμε κτήμα όλων. Να μπορέσει να αναβιώνει, να λειτουργεί και βεβαίως να πρωτοπορεί. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι ότι φέτος και εμείς στον Ποντιακό Σύλλογο Πτολεμαϊδας στις 24 Δεκεμβρίου το αναβιώσαμε μέσα στους δρόμους, στις πόλεις, στις πρατείες και τα πάρκα της Πτολεμαϊδας με πολύ μεγάλη συμμετοχή και με μια ευρεία τηλεοπτική κάλυψη από μεγάλα δίκτυα πανελλαδικής εμβέλειας. Γιατί ο στόχος μας είναι η ανάδειξη, ο στόχος μας είναι η αναβίωση, ο στόχος μας είναι η προβολή, ο στόχος μας είναι τελικά αυτή η πόλη, αυτή η περιοχή, ολόκληρη η Ορδαία, τα δημοτικά της διαμερίσματα, πραγματικά όλοι μαζί να έχουμε κάτι από την ιστορία μας που, για το οποίο να μπορούμε αυτό να το δώσουμε σε όλη τη χώρα και να είναι πραγματικά κάτι που θα εξάγει τον πολιτισμό μας. Γι' αυτό είμαστε ικανοποιημένοι και χαρούμενοι και σας ευχαριστούμε όλους και όλες για τη συμμετοχή σας και την παρουσία σας σήμερα εδώ. Στηρίζουμε, συμμετέχουμε, βοηθούμε και θα είμαστε σε κάθε μεγάλη προσπάθεια για τον τόπο και την περιοχή μας. Όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα, μπορούμε καλύτερα. Εκ μέρους του ΔΣ, του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Κομνηνών, θέλω να πω και εγώ χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε όλους. Και θα ήθελα να πω δύο σύντομα λόγια για το δρόμενο των Μωμόγερων. Το δρόμενο των Μωμόγερων στον Πόντο ήταν ένα πανάρχαιο θέατρο. Έκανε την εμφάνισή του το 12ήμερο των Χριστουγέννων. Γυρνούσε σπίτι-σπίτι, αυλή-αυλή, πλατεία-πλατεία, έδινε ευχές και έτσι έπαιρνε το κακό του, να το πούμε, του παλιού χρόνου και με αυτή την ευχή έδινε την όθηση για την αλλαγή και την είσοδο του νέου χρόνου. Επίσης, σε αυτό το σημείο θέλω να πω δύο λόγια για τους μωμόγερους των Κομνηνών. Ένα σύντομο θα είναι, δεν θα σας καθυστερήσω. Στο χωριό των Κομνηνών, τους μωμόγερους, το 1925 ξεκίνησε πρόβες ο Νικόλαος ο Ταπαντζίδης, ο οποίος ήταν ο εμπνευστής των μωμόγερων στα Κομνηνά, τον μεταλάμπευσε σε επόμενες γενιές. Ένας από αυτούς είναι ο Γιώργος ο Σιαπανίδης, ο οποίος είναι εν ζωή ακόμα και μας δίνει πληροφορίες για να το κρατάμε ατόφιο και αναλύωτο όσο γίνεται πέρα την πάροδο των χρόνων. Γι' αυτό, σε αυτό το σημείο, να μην μακρηγορούμε, θα ήθελα από όλους εσάς το πιο δυνατό χειροκρότημα για να απολαύσουμε το δρόμενο, την αναβίωση των Μωμόγερων. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Συνεχίζουμε, στηρίζουμε, διατηρούμε τα ήθη και τα έθιμά μας. Είναι η ιστορία μας. Η Πτολεμαϊδα πρωτοπορεί. Είναι πρώτη που μίλησε η Πτολεμαϊδα για την αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων. Συνεχίζουμε με όλα. Ευχαριστούμε τον Σύλλογο των Κομνηνών, τους Μωμόγερους, για ένα έθιμο ιστορικό, ένα έθιμο που οι νέες γενιές πρέπει να εμπλουτίσουν όλη τη λογική τους. Είναι η λογική όλων μας. Συγχαρητήρια και πάλι και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
Ελλάδα.